Ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλούμε. Κατέβα και με προσοχή σε παρακαλώ τις σκάλες. Γιάννια, για να κατέβει. Πρόσεξα τα παπούτσια σου. Θέλει ένα δεκάλεπτο λόγο τα κουνιού. Να έρθουν να σε βοηθήσουμε. Πάρ' τη χάρη, πάρ' τη χάρη τη Ράνια. Βρε, άσε το κύριο Χάρη τώρα, μην... Μπράβο κύριε Χάρη. Βάιραλ στιγμιότυπο. Γεια σας. Παρακαλώ. Γίνεται. Καλά εσύ. Κούκλα εσύ, κάτσε. Δύο μέτρα είναι. Και δύο σταθμά. Πολύ αδύνατη δεν έτρωγες τίποτα. Όχι, έτρωγα, δόξα τω Θεώ, έτρωγα καλά. Ήμουν καλά. Μπανανούλης και μπανανούλης. Καλά, το καλύτερο ήταν αυτό. Ναι, ναι. Το καλύτερο. Και κακώς δεν το είπα. Καλά έκανες και την πήρες, δηλαδή. Ναι, ναι, ήσουν απόλαυση. Μα εξαιτία σου μας δημιούργησες μία από τις καλύτερες σκηνές. Ναι. Ράνια, σε καλά. Σου βγάζω το καπέλο. Κοίτα τον εαυτό σου. Εκεί που, καλά, εκεί νίκησες, έσκησες. Εσύ δεν νίκησες εδώ. Ναι, εγώ είχα νικήσει. Πώς τα κατάφερες, δε κορίτσι, είσαι τόσο γυμνασμένη. Όχι, όχι, δεν τεχνική. Έχω. Όχι, όχι, δεν έχω γυμναστεί ποτέ στη ζωή μου. Το έχεις πει. Η γυμναστική δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι, αλλά αυτό που κάνεις με τα τακούνια. Δύναμη ψυχής. Με τα τακούνια. Με τα τακούνια. Γυμναστική. Είναι γυμναστική. Δηλαδή, με αυτό το τακούνι, άμα περπατάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά θα κάτσεις 5 ώρες. Μπορεί να μην γυμνάζεσαι, αλλά φαντάζομαι στο χωράφι. Στο χωράφι κάνω... Είναι ένα είδος αερόβιας, αγροτόβιας. Μαγειρική, εντάξει τώρα. Σκίζεις. Δεν μπορούσες να κόψεις ντομάτα, με τρόμαζε αυτό. Α, το βλέπατε, τα βλέπατε όλα τελικά. Ναι, με τη μαγειρική δεν το έχω. Ήταν καλό αυτό που έφτιαξες. Ο αντιζήμαρχος. Μουσακά, δεν έφτιαξες. Ναι, στρογότανε ή από ευγένεια. Δεν ξέρω τώρα την αλήθεια, αλλά αντικειμενικά εγώ που δοκίμασα, μου άρεσε. Όχι, ναι, μου άρεσε, μου άρεσε, μου άρεσε. Εμένα ναι, μου άρεσε. Τώρα που στο θα φαγητό πας... υποκειμενική είναι η αλήθεια. Τώρα που θα πας στο χωριό πίσω, να σου πω, βάλε τη Μανούλα να σου δείξει 2-3 φαγητάκια. Σε περιμένει και ο μυστήρας. Θα το κάνω, θα το κάνω. Δεν μπορείτε να είστε με delivery και με εστιατόρια συνέχεια. Α, είναι αραβωνιασμένη. Όχι, αραβωνιασμένη δεν είμαι. Σχήμα λόγου, ενώ ότι υπάρχει ένα. Έχω σχέση, είμαι καλά. Υποψήφιο. Μπράβο, Ράνια. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό, με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρηγόρη. Τι έχεις, κύριε Γρηγόρη, τώρα πώς. Ποιος είναι και εσύ, γιατί διαβέρασε. Όχι, ρε εσύ, Αντρέα, αλλά γιατί είναι ερωτευμένο το κορίτσι. Είναι... Ρε, είσαι παντρεμένος με μια πολύ όμορφη γυναίκα και κάθεσαι εκεί πέρα τώρα και σαλιανίζεις. Σαν δεν τρέπεσαι. Σαλιανίζεις. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέα. Επειδή τη λέω να παντρευτούμε το καλό, σαλιαρίζω. Ναι, είναι η γυναίκα μου εδώ να μας ακατέψει. Αυτό σου λέω και λες αυτό που λέω. Α, είσαι αυτό, μπράβο! Α, μπράβο! Την είδες τι κάνει, παρακαλώ, επιτέλους, να βρω κάποιον άλλον άνθρωπο εδώ πέρα, γιατί μου τη λέει για παντόφλες και για πασούμια, ότι εμείς οι παντρεμένοι... Ναι, μιλάει η ανεξάρτητη δύναμη. Ρε, άλλο λέω! Όχι, δεν κατάλαβε. Είπα ότι επιτέλους βρήκα... Λέει ακριβώς αντίθετο, ότι τον έχει χορτάσει ξύλο η Αντελίνα, αυτό λέει. Αυτό λες. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι... Χορτάσες κιόλας. Θα σου πω τι λέω. Και ποιον θα βαράει τώρα. Λέω και θα με υποστηρίξει ο Γρηγόρης, ότι έχουμε ανάγκη από λίγη παντόφλα, προκειμένου να έχουμε το σπίτι μας... Κοίτα τι κάνει γερό, δυνατό, τα παιδιά μας. Δεν καταλαβαίνεις τόσο δάλεο. Πάρ' το πάνω σου. Θέλεις να αποστασιοποιηθείς και ότι... Εντάξει, οκ, με συγχωρείτε. Πάρ' το πάνω σου την παντόφλα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι αν δεν είχα τόση... Το θέμα είναι η Ράνια. Ράνια μου, συγγνώμη. Αποχωρεί η Ράνια. Είμαστε τρία κοκόρια και τσακωνόμαστε. Παιδιά, έχετε δίκιο. Καλά δεν κάνω εγώ που είμαι ελεύθερη. Ράνια, ερώτηση γρήγορη. Μάλλον... Είμαστε τρία κοκόρια, αλλά... Σταματήστε λίγο να μιλήσουμε με το κορίτσι. Ράνια μου. Παρακαλώ. Αν γυρνούσες πίσω το χρόνο, ένα μήνα πριν, θα άλλαζε κάτι στη στάση σου και τη συμπεριφορά σου στο σπίτι. Απολύτως τίποτα. Θα άλλαζε τη συμφωνία των προσφών. Τι. Και εμένα αυτό το λέω αυτά που έπρεπε να λες τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Όχι, αλήθεια, απολύτως τίποτα, γιατί νομίζω ότι δεν ενοχλούσα κανέναν. Δεν ασχολιόμουν ιδιαίτερα με τους άλλους, ας πούμε. Αυτό μπορεί να ήταν και. Ναι, μπορεί να ήταν και. Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά το ότι τέριαξα με 2-3-4 άτομα παραπάνω, αυτό νομίζω δεν θα έπρεπε να κρυφθεί. Ναι, εντάξει, αυτό είναι όλο. Αλλά όχι, δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα. Έχω άλλη ερώτηση. Τώρα που έφευγες, βλέπαμε τον Δημήτρη, ο οποίος σου είπε τώρα που θα βγεις, κίστους, τώρα ξεκινάνε όλα, καριέρα. Έχετε συζητήσει κάτι που έχουμε χάσει? Όχι, όχι, απλά ο Δημήτρης πάντα μου έλεγε ότι αν φύγεις, ας πούμε, από εδώ, θα σου ανοιχτούν δρόμοι. Έλεγε τα δικά του, ας πούμε, εντάξει, αυτό. Και αυτό εννοούσε τώρα ότι... Τίποτα συγκεκριμένο, απλά ότι βγαίνοντας από το, ναι, από το παιχνίδι, ναι. Ενδεχομένως να... Mm-hmm. Τίποτα συγκεκριμένο, γενικά. Τι θα θέλεις να κάνεις εσύ? Εγώ πάντα σαν όνειρο ζωής είχα μία οικογένεια να κάνω σαν τη δική μου. Να έχω ένα σύζυγο σαν τον πατέρα μου. Και πολλά παιδιά. Και πάρα πολλά παιδιά. Έξι παιδιά.
Έξι παιδιά. Έξι παιδιά, να με αξιώσει ο Θεός. Μακάρι. Ξεκίνα από τώρα, δεν θα προλάβω. Μακάρι. Από τώρα τι. Πόσο μικρή δεν είσαι. Ο Αντώνης περιμένει άλλο. 27 σε 28 μέχρι 4 σε 5. Ο Αντώνης περιμένει. Έτσι ξέρω. Μακάρι. Ο Αντώνης σε περιμένει. Με ανοιχτές αγκάλες. Πού, απάνω. Θα περιμένουμε όλοι μαζί όμως λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ένα ακόμη live του Big Brother έφτασε στο τέλος του. Ήταν μια βραδιά με ανατροπές, διλήμματα, εξομολογήσεις, ψηφοφορία και φυσικά την αποχώρηση της Ράνιας. Ράνια μου, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε για αυτό το μήνα που πέρασες στο σπίτι μας, στο σπίτι του Big Brother. Καλή επιστροφή στο κεφαλοχώρι. Στο κεφαλοχώρι, λοιπόν. Καλή τύχη στη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι την καριέρα που σου έταξε ή τέλος πάντων ευχήθηκε ο Δημήτρης. Καλή επιστροφή στον Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Έξι παιδιά, έξι παιδιά. Έξι παιδιά. Με το καλό. Από αύριο ξεκινά, γιατί είναι πολλά τα παιδιά, έτσι. Με το καλό. Θέλω να ευχαριστήσω. Να περάσεις καλά. Θα περάσεις καταπληκτικά. Να είστε καλά. Ειδικά τώρα.